Ούτε. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τον Γιώργο. Γιώργο, έχεις 18 λεπτά, όπως είπαμε, για την παρουσίαση και μετά θα μας κάνεις το demo. Απλώς να σεβαστείς το χρόνο, γιατί είναι αρκετά αυστηρός. Ο λόγος σε σένα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας, ονομάζομαι Γιώργος Καπρής και πρόκειται να σας παρουσιάσω τη διπλωματική μου εργασία που αφορά τη σχεδίαση και υλοποίηση website πλατφόρμας για τη διαχείριση ρομποτικών συστημάτων. Η διπλωματική υλοποιήθηκε υπό την εποπτεία και καθοδήγηση του καθηγητή Δ. Μινά Δασιγέννη. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης θα επικεντρωθούμε στα εξής σημεία: στους σκοπούς που θα ικανοποιήσει το σύστημα, στις σχετικές εφαρμογές που υπάρχουν στην αγορά, στο θεωρητικό υπόβαθρο όπου αναλύονται τεχνολογίες και τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν κατά την κατασκευή της. Στην ενότητα του σχεδιασμού και ανάπτυξης θα περιγράψουμε τις απαιτήσεις του συστήματος, την αρχιτεκτονική που βασίζεται η εφαρμογή, τη σχεδίαση της βάσης δεδομένων και την ασφάλεια που παρέχεται στους χρήστες. Επιπλέον, θα γίνει ανάλυση των λειτουργιών και του περιβάλλοντος που παρέχονται στο χρήστη. Ακόμη, θα παρουσιαστούν τα συμπεράσματα που λάβαμε μετά το τέλος της κατασκευής, τα μετρικά αποτελέσματα του συστήματος και θα οριστούν μελλοντικές επεκτάσεις εφαρμογής. Τέλος, θα γίνει μια σύντομη παρουσίαση του έργου. Η διαδικτυακή εφαρμογή αναφέρεται σε καθηγητές και μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Κυρίως σε αυτό το θέμα υπάρχει έλλειψη της απαραίτητης τεχνογνωσίας για τη διαχείριση και ορθή λειτουργία των ρομποτικών συστημάτων. Παρέχοντας ένα σύστημα με ευχάριστη εμπειρία χρήσης, καταφέρουμε να διευκολύνουμε τους καθηγητές να κάνουν τη δουλειά τους πιο εύκολα, κρατώντας συγχρόνως αμύωτο το ενδιαφέρον των μαθητών για το μάθημα. Εξίσου σημαντικό είναι η διανομή των Είναι η αποθήκευση και η διανομή των σεναρίων που αποθηκεύονται στο σύστημα στους χρήστες στους οποίους το χρησιμοποιούν. Τέλος, λόγω ότι αναφερόμαστε σε μια πλατφόρμα διαχείρισης, είναι απαραίτητη και ανάθεση δικαιωμάτων χρήσης στους χρήστες που εξυπηρετεί. Στην αγορά, όμως, ήδη υπάρχουν αρκετά συστήματα διαχείρισης ρομποτικών συστημάτων που εξυπηρετούν κάποιους από τους σκοπούς που αναφέραμε. Κυρίως, όμως, οι εφαρμογές αυτές αναφέρονται στο βιομηχανικό τομέα και όχι στον τομέα της εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα να καλύπτονται μεν, αλλά όχι είτε σε υπερβολικό βαθμό, είτε όχι με τον τρόπο που θέλουμε. Μία από αυτές τις εφαρμογές είναι το HRMS της Hyundai Robotics. Το σύστημα αυτό γίνεται εγκατάσταση σε τοπικό δίκτυο και δίνει τις επιλογές παρακολούθησης και επεξεργασίας των ρομποτικών συστημάτων που υποστηρίζει, αλλά υποστηρίζει μόνο τα ρομποτικά συστήματα της Hyundai Robotics. Με μια τέτοιου είδους εφαρμογή μπορεί να καλύπτει κάποιους από τους σκοπούς που αναφέραμε, όμως έχει πάρα πολλά μειονεκτήματα όσον αφορά τον τομέα της εκπαίδευσης. Απαιτείται εγκατάσταση υπάρχει μεγάλο κόστος αγοράς, απαιτείται εγκατάσταση σε κάθε σημείο στο οποίο χρειάζεται, χωρίς να υποστηρίζεται το cloud. Και επειδή η εφαρμογή έχει πάρα πολλές λειτουργίες, δεν θα χρησιμοποιείται πλήρως από τους χρήστες της, που είναι οι καθηγητές και οι μαθητές. Τέλος, μας περιορίζει στο θέμα της υποστήριξης ρομποτικών συστημάτων, μιας και μπορεί να υποστήριξει μόνο τα προϊόντα της Hyundai Robotics. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να θέσουμε αναγκαίο την ύπαρξη μιας διαδικτυακής εφαρμογής που θα καλύπτει τις ανάγκες που είχαμε αναφέρει προηγουμένως. Τι είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή? Είναι η εφαρμογή η οποία διατίθεται στους χρήστες μέσω διαδικτύου και εκτελείται σε απομακρυσμένο διακομιστή. Αυτό σημαίνει ότι δεν παρουσιάζει απλά πληροφορίες, αλλά μπορεί και ο χρήστης μέσω από τις λειτουργίες που παρέχει η εφαρμογή να τις επεξεργαστεί. Στη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία χρησιμοποιήθηκε το Angular Framework για την κατασκευή της διαδικτυακής εφαρμογής, όπου ενσωματώνει τις γλώσσες προγραμματισμού διαδικτύου HTML, TypeScript και SAS. Ταυτόχρονα, δημιουργήθηκε και ένα REST API με Node.js σε Express Framework, το οποίο επικοινωνεί με μια βάση δεδομένων MySQL. Η κατασκευή του κώδικα έγινε χρησιμοποιώντας το Visual Studio Code Editor και η εγκατάστασή της στο Zafora χρησιμοποιώντας το MOBA Extern. Όμως, για να κατασκευάσουμε μια διαδικτυακή εφαρμογή, για να
μάλλον όχι, δεν το έκθεσα καλά, για να εκμεταλλευτούμε τις τεχνολογίες που χρησιμοποιήσαμε, χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουμε κάποιες συγκεκριμένες τεχνικές προγραμματισμού. Κατά τη διάρκεια σχεδίασης, ακολουθήσαμε μήνυστακ αρχιτεκτονική, όπου συνδυάζει τις τεχνολογίες που αναφέραμε προηγουμένως, οι οποίες είναι open source λογισμικό, χρειάζεται να αναφέρουμε, και κυρίως προσφέρει μια σωστή κατανομή και οργάνωση κατά τη διάρκεια κατασκευής της. Επίσης, χρησιμοποιήθηκε reactive προγραμματισμός, ο οποίος προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας κώδικα που βασίζεται πάνω σε event του χρήστη. Αυτό προσφέρει δυναμικό περιβάλλον, όταν δηλαδή ένας χρήστης κάνει μια επιλογή, να εμφανιστεί μια διαφορετική οθόνη σε εκείνο. Και με RxJS βιβλιοθήκη πραγματοποιούμε σύγχρονη διαχείριση δεδομένων με επικοινωνία με το backend, όπου με αυτόν τον τρόπο καταφέρουμε την πλήρη λειτουργικότητα της εφαρμογής, ενώ ο χρήστης περιμένει να έρθουν τα δεδομένα ή να στείλει δεδομένα προς το backend. Η εφαρμογή χρειάζεται να υποστηρίζει δύο είδη χρηστών, τους διαχειριστές και τον απλό χρήστη. Σε αυτούς τους δύο χρήστες, αρχικά όμως υποστηρίζει τις εξής λειτουργίες. Εγγραφή και είσοδος στην πλατφόρμα, αλλαγή κωδικού πρόσβασης προτού συνδεθεί, υπενθύμηση ονόματος χρήστη και αφού συνδεθεί στην εφαρμογή μας, όλοι οι χρήστες έχουν τις δυνατότητες παρακολούθησης, προσθήκης ή επεξεργασίας των σεναρίων, να καταθέσουν εντολή εκτέλεσης σεναρίου προς το ρομπότ και να κάνουν επεξεργασία των στοιχείων του λογαριασμού του. Επιπλέον, στο διαχειριστή προσφέρω τις εξής δυνατότητες. Παρακολούθηση, προσθήκη ή επεξεργασία χρηστών, παρακολούθηση, προσθήκη ή επεξεργασία του ρομπότ και ανάθεση σεναρίων σε άλλους χρήστες. Τέλος, αναφέρουμε ότι εννοείται σε όλους τους χρήστες παρέχεται και η επιλογή έξοδος από την πλατφόρμα. Βάσει της Mean Stack αρχιτεκτονικής έχει σχεδιαστεί και για την κατασκευή η εξής αρχιτεκτονική λογισμικού. Το σύστημα αποτελείται από το client side όπου βρίσκεται το ρομπότ και ο browser του χρήστη, όπου έχει άμεση επαφή ο χρήστη. Το presentation layer, όπου περιέχεται η διαδικτυακή εφαρμογή της Angular και τα REST API endpoints, τα REST API endpoints χρησιμοποιούνται από το front-end και το robot για την επικοινωνία τους με το back-end. Όσον αφορά το server layer, αποτελείται από το API implementation που περιέχει τους ελέγχους που γίνονται σε κάθε αίτημα μετάδοσης ή λήψης δεδομένων από και προς το backend και γίνεται αντιστοιχεία με τις μεθόδους του business logic της εφαρμογής που περιέχει τους controller οι οποίοι διαχειρίζονται το preservation layer που είναι και η βάση δεδομένων μας. Η βάση δεδομένων κατασκευάστηκε χρησιμοποιώντας το ORM SQLize. Το ORM είναι Object Relation Mapping εφαρμογή που μετατρέπει JavaScript κώδικα σε MySQL queries. Η βάση δεδομένων αποτελείται από 8 πίνακες, εκ των οποίων οι 4 αποτελούν πίνακες συσχέτισης. Οι συσχετίσεις μεταξύ των χρηστών users και robot είναι 1:1, user με active logs 1:1 εξίσου, που μέσω των active logs γίνεται εξακρίβωση των στοιχείων του χρήστη, και user με σενάριο, όπως και robot με σενάριο, 1:1. Κλείνοντας την ενότητα σχεδιασμού και ανάπτυξης, να αναφερθούμε στην ασφάλεια που παρέχει το σύστημα. Οι κωδικοί πρόσβασης κατά την εγγραφή ενός χρήστη έχουν κρυπτογράφηση RSA MD5 και η κρυπτογράφηση αυτή γίνεται χρησιμοποιώντας private key που βρίσκεται μόνο στο backend. Έχει γίνει εφαρμογή κάποιων ιδιωτήτων του πρωτοκόλλου TLS όπου παρέχονται τα εξής χαρακτηριστικά. Για κάθε σύνδεση του χρήστη ή του ρομπότ στο σύστημα
εκδίδεται ένα μοναδικό κλειδί, token, για εκείνο το session και με αυτόν τον τρόπο παρέχεται πρόσβαση στο σύστημα για ορισμένο χρονικό διάστημα. Χρησιμοποιώντας το token που εκδίδεται από το backend, ορίζονται πρώτον τα δικαιώματα πρόσβασης που παρέχονται στο χρήστη στη σελίδα του frontend και δεύτερον τα δικαιώματα λήψης δεδομένων του χρήστη από το backend. Για το robot παρέχεται πρόσβαση να λάβει τα πακέτα που περιέχουν τα σενάρια. Τέλος, έχει οριστεί πιστοποιητικό και κλειδί πιστοποίησης για την κρυπτογράφηση της επικοινωνίας μεταξύ του backend και του frontend ή του robot. Στη συνέχεια, θα γίνει περιγραφή του περιβάλλοντος του χρήστη και των λειτουργιών που παρέχονται σε εκείνον. Η αρχική σελίδα αποτελείται από τις φόρμες εγγραφής και εισόδου του χρήστη στο σύστημα, όπου ζητείται να συμπληρώσει τα πεδία που παρουσιάζονται στο slide. Τα πεδία ονόματος χρήστη, email και σηριακού αριθμού robot γίνεται δυναμικά έλεγχος, ούτως ώστε να δούμε αν υπάρχει διαθεσιμότητα των συγκεκριμένων πεδίων. Αν δηλαδή υπάρχει κάποιος ήδη καταχωρημένος χρήστης με το όνομα ή το email μας, ή αν ο σηριακός αριθμός του ρομπότ αντιστοιχεί σε κάποιο από τα ρομπότ που έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα. Στην περίπτωση που δεν συμπληρωθούν σωστά τα πεδία της κάθε φόρμας, θα εμφανιστούν διάφορα μηνύματα ειδοποίησης προς τον χρήστη, που τον ενημερώνουν τι λάθη έχουν γίνει σε κάθε μία από τις περιπτώσεις που έχουν μελετηθεί. Ακόμη, θα παραμείνουν απενεργοποιημένες οι επιλογές σύνδεση και εγγραφή στις αντίστοιχες φόρμες μέχρι να γίνει ορθή συμπλήρωση της κάθε μία από αυτές τις φόρμες. Επιπλέον, δίνονται επιλογές επανέκδοσης κωδικού και ονόματος χρήστη. Και υπενθύμηση του ονόματος χρήστη. Για την επανέκδοση του κωδικού πρόσβασης ζητείται από το χρήστη να συμπληρώσει την εξής φόρμα, όπου του ζητείται το όνομα του χρήστη που έχει καταχωρήσει και το email του. Όπως και στις προηγούμενες φόρμες, και σε αυτή έχουν ενσωματωθεί έλεγχοι που κοιτάνε το μοτίβο του πεδίου του email. Και μέχρι να γίνει ορθή συμπλήρωση της φόρμας, το κουμπί έκδοσης παραμένει απενεργοποιημένο. Στη συνέχεια, αφού επιλέξει την επιλογή έκδοση, στέλνεται τα στοιχεία που έχει εισάγει στο backend για να γίνει έλεγχος εξακρίβωσης των στοιχείων αυτών. Και αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εξακρίβωσης, στέλνεται αυτοματοποιημένα ένα email στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του χρήστη, όπου περιέχει ένα προσωρινό κωδικό. Με αυτόν τον κωδικό μπορεί να εισέρθει στο σύστημα. Τέλος, όλα αυτά όσον αφορά το backend. Τώρα, όταν γίνει η εκδοσή, ο χρήστης δεν βλέπει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, βλέπει μια ειδοποίηση στην αρχική σελίδα, και του εμφανίζεται μια ειδοποίηση που τον ενημερώνει ότι έχει σταλθεί email στον ηλεκτρονικό του λογαριασμό. Τώρα, όσον αφορά την υπενθύμηση ονόματος χρήστη, παρέχεται παρόμοια λειτουργία με εκείνη της επανέκδοσης κωδικού πρόσβασης. Καταχώρηση email, έλεγχος από το backend και αυτοματοποιημένη έκδοση email που περιέχει το όνομα χρήστη του αντίστοιχου λογαριασμού και μήνυμα ειδοποίησης στην αρχική σελίδα. Αφού εισέλθει όμως ο χρήστης στο σύστημα, του παρέχεται ένα μενού πλοήγησης. Το μενού πλοήγησης αυτό δεν έχει κατασκευαστεί για κάθε ένα είδος χρήστη ξεχωριστά. Έχει κατασκευαστεί ένα μενού πλοήγησης, στο οποίο σε κάθε ένα σε κάθε μία από τις επιλογές που περιέχονται στο μενού, γίνονται έλεγχοι με τα δικαιώματα που έχουν δοθεί από το διαχειριστή. Οι περιπτώσεις που έχουν δημιουργηθεί ως τώρα είναι για το διαχειριστή και για τον απλό χρήστη. Ο διαχειριστής, όπως βλέπετε και στη διαφάνεια, έχει
προσβάσει τα σενάρια στο προφίλ στο ρομπότ, στους χρήστες να αντιστοιχίσεις, ενώ στο μενού του χρήστη, το απλού χρήστη περιέχεται μόνο πρόσβαση στα σενάρια και στο προφίλ, όπως είχαμε αναφέρει και προηγουμένως. Επίσης, έχει ενσωματωθεί, επίσης υποστηρίζονται πολλαπλές γλώσσες, αλλά όχι με αυτοματοποιημένο τρόπο translate, αλλά έχουν όμως και έχουν προσθεθεί pipes, είναι μια από τους μηχανισμούς της Angular, που μας δίνει τη δυνατότητα μέσω ενός JSON αρχείου να κάνουμε αντιστοίχηση των λεκτικών πεδίων με τις αντίστοιχες λέξεις σε κάθε μία από τις γλώσσες που έχουμε επιλέξει. Η συγκεκριμένη εφαρμογή υποστηρίζει ελληνικά και αγγλικά. Η πρώτη σελίδα όμως που εμφανίζεται στο χρήστη με την είσοδό του στο σύστημα είναι εκείνη που περιέχει όλα τα σενάρια που αντιστοιχούν σε αυτό. Ο χρήστης σε αυτό το σημείο μπορεί να δει τα στοιχεία του κάθε σενάριου, να κατεβάσει το αρχείο ZIP για κάθε ένα από τα σενάρια στα οποία έχει πρόσβαση και του δίνονται οι δυνατότητες επεξεργασίας και διαγραφής για κάθε μία από τις οντότητες που περιέχεται στον πίνακα. Επιπλέον, του παρέχεται η επιλογή προσθήκης νέου σενάριου στο σύστημα. Όμως, η κύρια λειτουργία και η πιο απαιτητική, το πιο απαιτητικό μάλλον σημείο της όλης διπλωματικής ήταν η καταχώρηση της εντολής εκτέλεσης σενάριου. Για να μπορέσει να γίνει καταχώρηση εντολής εκτέλεσης σενάριου, ο χρήστης θα πρέπει να συνδεθεί στο ρομπότ το οποίο του παρέχεται πρόσβαση και αφού γίνει αυτό, τότε θα του ενεργοποιηθεί η στήλη που περιέχει τις επιλογές καταχώρησης εκτέλεσης. Ταυτόχρονα εξαφανίζεται η επιλογή προσθήκης νέου σενάριου για να μην γίνει διακοπή της διαδικασίας, προσφέροντας ακόμα μεγαλύτερη απλότητα και σαφήνεια στο περιβάλλον του χρήστη. Αφού επιλέξει εκτέλεση κάποιου από του σενάριου, γίνεται απενεργοποίηση όλων των υπόλοιπων λειτουργιών της σελίδας και του εμφανίζεται παράθυρο ενημέρωσης κατάστασης, όπου του παρέχεται επιλογή να σταματήσει την εκτέλεση του σενάριου, αλλά καμία άλλη. Σε περίπτωση όμως που ολοκληρωθεί το σενάριο από το ρομπότ, του παρέχεται επιλογή απλά να επιστρέψει τη σελίδα που είναι στα σενάρια. Τώρα όσον αφορά την επιλογή που αναφέραμε πριν για την προσθήκη νέων σενάριων στο σύστημα. Για να καταχωρήσει ο χρήστης ένα νέο σενάριο στο σύστημα, πρέπει να συμπληρώσει τη φόρμα με κάποια περιγραφή του σενάριου που έπρεπε να εισάγει και να συνάψει ένα αρχείο ZIP, για το οποίο γίνεται έλεγχος αν είναι κάποιο αρχείο ZIP, μέσα στη φόρμα αυτή. Μέχρι να ολοκληρωθεί η ορθότητα της φόρμας, παραμένει η επιλογή αποθήκευσης του σενάριου απενεργοποιημένη. Η δεύτερη λειτουργία που παρέχεται σε όλους τους χρήστες είναι εκείνη που εμφανίζονται τα στοιχεία του λογαριασμού του. Στη σελίδα προφίλ, κάθε χρήστης μπορεί να παρακολουθεί και να επεξεργάζεται όλα τα στοιχεία του λογαριασμού του, εκτός και να επισημαίνω ότι η φόρμα αυτή δεν είναι είναι η ίδια φόρμα που έχει υλοποιηθεί στη φόρμα δημιουργίας νέου χρήστη, απλά και με τη διαφορά ότι έχει γίνει ένας έλεγχος στο σημείο εκείνο να απενεργοποιηθεί το input καταχώρησης ρομπότ. Όπως και σε εκείνη τη φόρμα, έτσι και εδώ γίνονται έλεγχοι σε κάθε ένα από τα πεδία για την πληρότητά τους. Τώρα όσον αφορά το διαχειριστή που του παρέχονται επιπλέον λειτουργίες. Ο διαχειριστής έχει σαν επιπλέον λειτουργία την παρακολούθηση και επεξεργασία των ρομπότ που έχουν πρόσβαση στο σύστημα.
Σε αυτό το σημείο, ο διαχειριστής μπορεί να επεξεργαστεί, να διαγράψει κάποιο από τα ρομπότ του συστήματος και του δίνεται η επιλογή προσθήκη νέου ρομπότ, που θα αναλύσουμε παρακάτω. Κάνοντας τις μεταχωρήσεις ρομπότ σε αυτό το σημείο, δίνουμε πρόσβαση στο εξωτερικό σύστημα του ρομπότ για να χρησιμοποιήσει τα endpoint του API μας. Μία ακόμη λειτουργία που παρέχεται στο χρήστη αφορά τη διαχείριση των χρηστών. Σε αυτό το σημείο παρέχονται πληροφορίες με τα στοιχεία των χρηστών που έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα. Επίσης, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι φαίνονται αν έχουν δικαιώματα διαχειριστή και αν ο χρήστης που έχει καταχωρηθεί στο σύστημα έχει ενεργοποιήσει το λογαριασμό του. Δίνονται επιπλέον επιλογές επεξεργασίας ή διαγραφή του λογαριασμού από το σύστημα. Όμως, κατά τη διαγραφή, δεν καταστρέφεται τελείως η οντότητα από τη βάση δεδομένων, απλά απενεργοποιείται ο λογαριασμός του συγκεκριμένου χρήστη. Τέλος, έχει προσθεθεί η επιλογή καταχώρησης νέου χρήστη μέσω του διαχειριστή, ούτως ώστε σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα με τον SMTP server που κάνει την εξακρίβωση του mail, να μπορεί ο διαχειριστής να ενεργοποιήσει κάποιο λογαριασμό. Μία τελευταία λειτουργία που παρέχεται στο διαχειριστή είναι η ανάθεση σεναρίων σε χρήστες του συστήματος. Με αυτόν τον τρόπο δίνουμε τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των σεναρίων που έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα από όλους τους χρήστες και την επιλογή στο διαχειριστή να χρησιμοποιήσει αυτά τα σενάρια και να τα διαδώσει σε όλους τους χρήστες του συστήματος. Να αναφέρω σε αυτό το σημείο, ξέχασα, ότι με τη διαγραφή τους ο χρήστης σταματά να έχει πρόσβαση στο σύστημα και δεν μπορεί να δει στο σημείο που αναφέρονται τα σενάρια το σενάριο που έχει ανατεθεί σε εκείνον. Τώρα, όσον αφορά τις φόρμες που αναφέραμε προηγουμένως για την προσθήκη και καταχώρηση νέου χρήστη, για την ανάθεση νέων σεναρίων και για την προσθήκη νέου ρομπότ μέσα στο σύστημα. Σε κάθε μία από αυτές τις φόρμες έχουν γίνει έλεγχη ορθότητα συμπλήρωση των πεδίων και να αναφέρω ότι κατά την καταχώρηση νέου χρήστη επιλέγεται να δοθούν και δικαιώματα διαχειριστή. Ενώ όταν αποθηκεύεται αυτός ο χρήστης, γίνεται απευθείας ενεργοποίησή του στο σύστημα. Με την ανάθεση νέου ρομπότ υπάρχουν δύο select, επιλέγεται το σενάριο και ο χρήστης στον οποίο θα αντιστοιχηθεί και μέχρι να ολοκληρώθουν γίνεται αποθήκευση και στην προσθήκη νέου ρομπότ το όνομα και ο σηριακός αριθμός που αντιστοιχεί σε κάποιο από τα ρομπότ. Σε περίπτωση που ο σηριακός αριθμός δεν αντιστοιχεί με το συγκεκριμένο ρομπότ, τότε το ρομπότ δεν θα έχει πρόσβαση στο σύστημα. Σε αυτό το σημείο, να αναφέρουμε τις μετρικές του συστήματος και παρατηρούμε ότι ο περισσότερος κώδικας έχει γραφτεί στην TypeScript. Αυτό συμβαίνει λόγω ότι έχει χρησιμοποιηθεί reactive τρόπος προγραμματισμού για event-driven περιβάλλον χρήστη. Και όπως παρατηρούμε, έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορες τεχνολογίες για την υλοποίηση του λογισμικού. Τα συμπεράσματα που λάβαμε μετά την ολοκλήρωση διαδικτυακής εφαρμογής εξυπηρετούν τους σκοπούς που είχαμε αναφέρει στην αρχή της παρουσίασης. Δηλαδή, ότι είναι εφικτό να γίνει διαχείριση ρομποτικών συστημάτων με απλό και λιτό περιβάλλον, χωρίς να απαιτείται μεγάλη τεχνογνωσία από το χρήστη. Επιπλέον, συμπεραίνουμε ότι χρησιμοποιώντας πολλαπλά σημεία εξακρίβωσης των δικαιωμάτων, επιτυγχάνεται καλύτερη επεκτασιμότητα και ασφάλεια στο σύστημα. Τέλος, γίνεται κατανοητό ότι με τη χρήση των τελευταίων τεχνολογιών και εργαλείων ανάπτυξης λογισμικού προκύπτει εφαρμογή που είναι εύκολη στη συντήρηση και την αναβάθμισή της. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να προτείνω κάποιες από τις μελλοντικές επεκτάσεις που έχουν ήδη προετοιμαστεί για το συγκεκριμένο σύστημα και υποστηρίζονται μάλλον από το συγκεκριμένο σύστημα. Απαραίτητη επέκταση θεωρώ ότι είναι το state management
που αυτό σημαίνει, επειδή είναι μια, μάλλον όχι, δεν το έκφρασα καλώς, με συγχωρείτε, το state management αναφέρεται στη διαχείριση του σταδίου σε κάθε περίπτωση χρήσης. Επειδή η εφαρμογή είναι one page application, σε περίπτωση που γίνει refresh από το χρήστη, αν ο χρήστης εκτελεί εκείνη τη στιγμή ένα σενάριο στο ρομπότ, δεν θα επανέλθει στην κατάσταση που βρισκόταν και δεν θα παρέχεται πλήρως λειτουργικότητα από το σύστημα. Μία επιπλέον, μάλλον επέκταση είναι, αναφέρομαστε στο περιβάλλον του χρήστη, όπου αυτό είναι κάτι που πρέπει να γίνεται, αυτό αναφέρεται σε κάτι, με συγχωρείτε, με τη βελτίωση του περιβάλλοντος του χρήστη, συμβαίνει, πρέπει να γίνεται σε όλες τις διαδικτυακές εφαρμογές, λόγω ότι η αισθητική του καθενός διαφέρει και μπορεί να γίνει καλύτερη βάσει αυτού. Το σύστημα υποστηρίζει, μπορεί να υποστηρίξει επιπλέον ρομποτικά συστήματα, αρκεί να το ρομποτικό σύστημα στο οποίο συνδέεται να υποστηρίζει το πρωτόκολλο επικοινωνίας που έχει δοθεί. Τέλος, προτείνεται η ενσωμάτωση WebRTC τεχνολογίας, όπου με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να κάνουμε διαχείριση και επεξεργασία των κινήσεων του ρομπότ σε πραγματικό χρόνο μέσω της web εφαρμογής. Τέλος, θα ήθελα να κάνω μια σύντομη επίδειξη της εφαρμογής που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Zafor. Έχουν τοποθετηθεί αυτά δύο button για γρήγορη για τη ταχύτητα της επίδειξης. Αρχικά... Γιώργο, ένα λεπτό θα έχεις στη διάθεσή σου, γιατί έχει ολοκληρωθεί το διάστημα. Πώς κάνε login, δείξε μόνο τη διεπαφή και... Βεβαίως. Πάμε στις ερωτήσεις. Η διεπαφή είναι αυτή. Τα σενάρια, το προφίλ. Μάλλον ψάχνει να βρει αν είναι online κάποιο ρομπότ εκεί πέρα. Που δεν πρέπει. Ναι. Εδώ εμφανίζονται οι χρήσεις που έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα και αναθέσεις που έχουν γίνει στο σενάριο. Όταν θέλουμε να εκτελέσουμε κάποιο σενάριο, εμφανίζεται το αντίστοιχο παράθυρο, με το stop σταματάει η εκτέλεση του σενάριου. Ωραία, σε ευχαριστούμε Γιώργο, επειδή έχει ολοκληρωθεί το διάστημα που είχες και πρέπει να σεβαστούμε το πρόγραμμα. Λοιπόν, να πάμε στις ερωτήσεις. Ευθύς αμέσως. Βεβαίως, παρακαλώ. Από την Επιτροπή των Συνεξεταστών, τον κύριο Φραγκούλη και την κυρία Μπίμπη. Να ρωτήσω λίγο εγώ κάτι. Επειδή στην παρουσίαση έδωσες έμφαση λίγο στο κομμάτι της διαχείρισης του χρήστη, δεν είδαμε καθόλου πώς κάνουμε ένα σενάριο. Πώς εκτελείται ένα σενάριο. Ο χρήστης δεν μπορεί να εισάγει σενάριο για το ρομπότ. Ναι, βεβαίως μπορεί. Δεν το είδαμε καθόλου αυτό. Ίσως, Γιώργο, δεν είναι. Δείτε ότι το σενάριο δημιουργείται στον υπολογιστή του χρήστη και ανεβαίνει στην πλατφόρμα, γιατί είναι πλατφόρμα διαχείρισης σενάριων. Δηλαδή δεν έχει... Το κάνει μόνος του ο χρήστης. Ναι, ναι. Εννοείται τον κώδικα της Python που εκτελεί το ρομπότ. Αυτό ναι, το ανεβάζει μέσω μορφής zip στην πλατφόρμα για να αποθηκευτεί. Ναι, δεν ήταν σαφές αυτό, Γιώργο. Και τότε, reactive programming σε ποιο σημείο χρησιμοποιήθηκε? Σε όλη την HTML και TypeScript. Ουσιαστικά με το reactive programming είναι, θεωρούμε, event-driven, ένα περιβάλλον χρήστη όταν χρησιμοποιούμε αυτό το reactive programming. Αυτή η αλλαγή που γίνεται σε αυτές τις δύο διαφάνειες, ρωτάκι, να σας δείξω, η αλλαγή που συμβαίνει εδώ, που περιέχεται το button προσθήκης νέου σενάριου και εδώ που εξαφανίζεται, γίνεται μέσω reactive programming μεθόδων.
τη στιγμή που πατάει το button connected ο χρήστης. Ο χρήστης. Ναι, καλημέρα. Παρακαλώ, κάποια ερώτηση. Ναι, μπορώ να κάνω μια ερώτηση. Θα ήθελα να ρωτήσω τι ποσοστό κώδικα που έχει αναπτύξει είναι δικό σου και τι είναι από κάποιες άλλες πηγές. Μπορεί να μου προσδιορίσει, είναι όλο δικό σου, είναι κάποιο ποσοστό. Υπάρχει σε αυτή μια... Όλο τον κώδικα τον έχω κατασκευάσει εγώ, ναι. Κάποιες μεθόδους και τρόπους ανάπτυξης του κώδικα που αφορά τα θέματα της ασφάλειας και τα θέματα, το πώς γίνονται κάποιες τεχνικές reactive programming και διαχείρισης του API, δηλαδή για τη δομή ειδικά του, το πώς να γίνει deploy ο server. Σε αυτό το σημείο πήρα πάρα πολλές πηγές από το Internet, όπως Stack Overflow, και τα διάφορα documentation και οδηγούς που παρέχονται από τις τεχνολογίες που έχω χρησιμοποιήσει. Όλα αλλά αυτά, το όλα... θέμα του design, HTML και TypeScript ήταν από μένα. Όλα αυτά αναφέρονται προφανώς στην βιβλιογραφία, έτσι, πηγές από τις οποίες πήρες κομμάτια κώδικα ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι. Περιέχονται αναφορές που έχουν γίνει αναφορές από το documentation της TypeScript, του Angular Academy και του Angular.io. Το Stack Overflow δεν συμπεριλάβανα, η αλήθεια είναι, το παρέλειψα αυτό, πρέπει να το αναφέρω. Όχι, κανένα πρόβλημα, απλώς ήθελα, επειδή συνήθως εγώ πάω πρώτα στα reference για να δω ποιες πηγές χρησιμοποίησες. Αυτό ήθελα για αυτή την ερώτηση. Πολύ καλή παρουσίαση, πολύ καλή εφαρμογή. Έτσι, από μένα συγχαρητήρια και πιστεύω ότι κάνατε πάρα πολύ καλή δουλειά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Κάποια άλλη ερώτηση που έχουμε, ίσως από το κοινό. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, πιο πολύ διευκρινιστικό. Γιώργο, επέλεξες να υλοποιήσεις σε μια γλώσσα προγραμματισμού που δεν έχεις διδαχθεί στο τμήμα μας. Αλλά εντούτοις, το υπόβαθρο που έχεις αποκομίσει ως προγραμματιστής από διάφορα μαθήματα σε βοήθησε να ανταπεξέλθεις αυτό εδώ πέρα. Καταρχήν, γιατί επέλεξες, δεν επέλεξες PHP που διδάσκεις και επέλεξες μια άλλη προγλώσσα διαδικτυακού προγραμματισμού και αν θα την πρότεινες σε κάποιον άλλον συμφοιτητή σου να ακολουθήσει αυτή τη γλώσσα ή να παραμείνει στο PHP που έχει διδαχθεί, που γνωρίζει πολύ καλά από μαθήματα του τμήματος. Τα τελευταία 2 χρόνια εργάζομαι σαν μηχανικός λογισμικός στον ιδιωτικό τομέα και από την εμπειρία που έχω προσκομίσει μέσω των συνεργασιών μου με πελάτες έχω δει ότι χρησιμοποιείται και ζητείται περισσότερο αυτές οι γλώσσες προγραμματισμού, δηλαδή κυρίως σε front-end ή Angular και σε back-end Node.js και Spring Boot και βεβαίως προτείνω σε όλους τους φοιτητές μου και συναδέλφους μου να μελετήσουν με τέτοιου είδους τεχνολογίες και άμα ενδιαφέρονται να δουν περισσότερα πράγματα για την Angular, βρίσκομαι και σε μια ομάδα, σε ένα community της Ελλάδας, το Angular Athens, όπου ασχολούμαστε με open source κώδικα της Angular, άμα θέλουν να λάβουν μέρος. Ωραία. Και φαντάζομαι κάποια meetups όταν θα δοθεί ευκαιρία και ξεφύγουμε από την κατάσταση που βρισκόμαστε. Ωραία. Δεν κάνουμε και online, αν θέλετε. Είμαστε νομίζω εντάξει, δεν βλέπω κάποια άλλη απορία, άρα ευχαριστούμε Γιώργο και θα συνεχίσουμε στην επόμενη παρουσίαση. Να είσαι καλά Γιώργο. Εγώ κλείνω το μεταξύ την